οι οργανώσεις γονέων δεν θεωρούμε ότι το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού είναι δευτερεύον ζήτημα. Για μας το σχολείο δεν είναι απλά ένα κτίριο, είναι το περιεχόμενο της μόρφωσης που λαμβάνουν τα παιδιά μας. Είναι όμως και το περιεχόμενο των κοινωνικών σχέσεων που διαμορφώνουν. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετά μεγάλη συζήτηση και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός γύρω από το ζήτημα της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού μέσα στο σχολείο. Μια σειρά πραγματικά γεγονότα και περιστατικά, καθώς και προβλήματα που υπάρχουν μέσα στα σχολεία και εντοπίζονται από γονείς και εκπαιδευτικούς, τα οποία μόνιμα και σταθερά πρέπει να απασχολούν και να γίνονται υπόθεση του γονεϊκού κινήματος. Εύλογα, πολλοί γονείς, εκπαιδευτικοί, προβληματίζονται, ανησυχούν, ψάχνουν απαντήσεις γύρω από το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού ή του περιβόητου bullying. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στα σχολεία σήμερα και ποιο είναι αυτό? Η επιθετικότητα που εκδηλώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι στη συμπεριφορά τους είναι ένα καινούριο φαινόμενο, το βλέπουμε μόνο τώρα? Αυτές οι συμπεριφορές και σε περιόδους κρίσης πολλαπλασιάζονται, έχουν καθαρά ενδοσχολικές αιτίες? Ποιες είναι οι πραγματικές στοχεύσεις των διαφόρων εκστρατιών, του Υπουργείου Παιδείας, των διαφόρων ΜΚΟ, οι οποίες συσκοτίζουν πολλές φορές τις αιτίες του προβλήματος και μπερδεύουν και δημιουργούν συγχύσεις? Τελικά μπορούν αυτοί που γεννούν τα προβλήματα για την νεολαία, που εντείνουν την επίθεση στη ζωή και τα δικαιώματά της, να είναι μέρος της λύσης του προβλήματος? Η σημερινή πρωτοβουλία, όπως και άλλες που έχουν πάρθει το προηγούμενο διάστημα από ενώσεις γονέων, αποτελούν μια σημαντική συμβολή στο να αποδειχθούν πλευρές και προεκτάσεις. Θα ήταν λάθος να επιχειρήσουμε σήμερα να δώσουμε τελικά και ολοκληρωμένα συμπεράσματα ή να κλείσουμε σήμερα τη συζήτηση. Το αντίθετο. Ανοίγουμε τη συζήτηση και τον προβληματισμό, στον οποίο μπορούν να συμβάλλουν με θετικό τρόπο επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, το κίνημα των γονιών, φορείς του κινήματος, όλοι όσοι έχουν πραγματική αγωνία για το μέλλον και την προοπτική της νέας γενιάς των παιδιών μας. Γιατί λοιπόν φουντώνει η βία στα σχολεία?